συντηρημένων των μέτρων που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Καβάλας, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους εκπαιδευόμενους, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης προσέφερε από μία βασιλόπιτα και έδωσε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος στα παιδιά αλλά και τους γονείς. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Τα παιδιά αυτά να σου λένε χρόνια πολλά, να χαίρονται, έστω και με τα λίγα, διότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυτό που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Και αυτό που έχω να ευχηθώ στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στους γονείς τους, αλλά και σε όλους τους καβαλιώτες, να περάσουμε καλές γιορτές στα σπίτια μας, διότι δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να κάνουμε κάτι άλλο. Και δεν πειράζει, είναι και μια ευκαιρία η οικογένεια να ξαναρθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, κοντά. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοφέλειας, Νικόλαος Σουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι όπως το επιτρέπουν οι συνθήκες, τηρήθηκε το έθιμο. Ευχαριστούμε το προσωπικό αλλά και τους ωφελούμενους, τα παιδιά εδώ, γιατί τηρώντας τα αυστηρότερα δυνατά πρωτόκολλα, φρόντισαν και κρατήθηκε ολόκληρο το 2020 εύρυθμη η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Αντίθετα, συνεχίσαμε να βοηθάμε τα παιδιά σε αυτήν τη δομή που είναι μία από τις αιχμές του δόρατος της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Αφού ολοκληρώθηκε η διανομή των δώρων, όλοι απαχώρησαν από το χώρο του κέντρου με την ευχή του χρόνου ο εορτασμός να γίνει με καλύτερες συνθήκες.